Εκπρόσωπο τύπου Ματού Ακυπή, ο κύριος Χαριλάου, ο οποίος μας περιμένει από προχθές, να σας πω την αλήθεια. Κύριε Χαριλάου μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Από την Παρασκευή έπρεπε να βγάλουμε τον κύριο Χαριλάου. Εγώ το λέω, παιδιά, γιατί έμαθα να τα λέω όλα. Και τελικά σήμερα είναι Τρίτη. Αλλά οι εξελίξεις, κύριε Χαριλάου μου, τι να σας πω και εσάς, και εσείς τα βλέπετε, και εσείς τα διαβάζετε. Και πρέπει κάποια πράγματα να μπαίνουν πάνω από κάποια άλλα. Καλά είστε? Δόξα σε ο Θεός. Κοίταξε να δείτε, η επικαιρότητα κυλάει. Υπάρχουν θέματα επίκαιρα τα οποία ενδιαφέρεται ο κόσμος για να μάθει. Είναι κατανοητόν αυτό το οποίο γίνεται. Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως, γιατί το κάθε θέμα προτεραιοποιείται. Έτσι. Και βγαίνει στην επικαιρότητα ώστε να γίνει η σωστή ενημέρωση στον κόσμο. Άρα δεν αντιθέτει οποιοδήποτε θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χαριλάου. Τώρα, επειδή την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε την έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, κάποια πράγματα υπόθηκαν ξανά και ξανά στην Βουλή, και εσείς έρχεστε να πείτε ότι δεν είναι έτσι τα δεδομένα όπως τα λέει ο Γενικός Ελεγκτής και ότι έχουν δοθεί οι απαραίτητες εξηγήσεις, κύριε Χαριλάου. Καλά τα λέω, γιατί η έκθεση αφορούσε το 22. Τα στοιχεία του 23 δεν τα έχουμε. Αντιλαμβάνουμε ότι η έκθεση ετοιμάζεται για να τα έχουμε σε κάποιο διάστημα μέσα στο 24. Άρα για τα στοιχεία του 22 μιλούσε ο Γενικός Ελεγκτής. Η έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αφορά το έτος 2022. Να πούμε ότι η έκθεση αυτή είναι πρόσδεκτη, είναι καλοδεχούμενη, είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια του οργανισμού, ούτως ώστε να βελτιωθεί ή να καλύψει τα οποιαδήποτε κενά και αδυναμίες υπάρχουν. Τα γεγονότα... Οπ, τι έγινε με τη σύνδεση του κύριου Χαριλάου μας? Αλλά πίσω από αυτά υπάρχουν κάποιες επεξηγήσεις τις οποίες έχουμε μεταφέρει στην Ελεγκτική Υπηρεσία. Παραδείγματος χάρη είναι το ακτινολογικό. Είναι αντιληπτό ότι η προσπάθεια μας, κυρία Αγαπητού, είναι να αυξήσουμε την παραγωγικότητά μας όσον αφορά το ακτινολογικό τμήμα. Κανένας δεν αμφισβητεί ότι όταν έχει σύγχρονα μηχανήματα, αυτά τα σύγχρονα μηχανήματα θα πρέπει να αξιοποιούνται όσο το δυνατόν καλύτερα για να έχει και τα καλύτερα αποτελέσματα, χωρίς όμως να είναι εις βάρος η παραγωγικότητα, να είναι εις βάρος της ποιότητας. Και τι θέλω να πω? Το να κάνουμε μια σύγκριση με τον ιδιωτικό τομέα και να λέμε ότι ένας μαγνητικός τομογράφος στον ιδιωτικό τομέα κάνει 25 περιστατικά ενώ εσείς κάνετε λιγότερα, τότε θα έπρεπε να μας προβληματίσει πώς μπορεί ένα μηχάνημα και πιο παλαιάς τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα να βλέπει 25 ασθενείς, ο οποίος ασθενής μπορεί να μην έχει μόνο μια εξέταση την ίδια ώρα, να έχει και περισσότερες από μια εξέταση, να διεκπεραιώνονται μέσα στο ίδιο ωράριο που εργαζόμαστε και εμείς, δηλαδή μέσα σε 10-15 λεπτά να τελειώνει μια μαγνητική τομογραφία, ενώ εμείς θα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο για να κάνουμε αυτή τη μαγνητική τομογραφία. Το ερώτημα είναι, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη ώρα? Χρειαζόμαστε περισσότερη ώρα γιατί ακολουθούμε πρωτόκολλα, ιατρικά πρωτόκολλα, επιστημονικά πρωτόκολλα. Μια εξέταση του ιδιωτικού οποία... δεν ακολουθούν, δεν ξέρω, απλώς ρωτώ. Στον ιδιωτικό τομέα αντιλαμβάνεστε ότι εργάζονται με έναν πολύ διαφορετικό τρόπο από ό,τι εργαζόμαστε εμείς. Όταν κάποιος ακολουθεί έναν πρωτόκολλο με δύο ακολουθίες, όπου μέσα σε 15 λεπτά μπορεί να το ολοκληρώσει, καλώς, τι ποιότητα θα έχει όμως η εξέταση. Όταν εμείς ακολουθούμε 8 ακολουθίες και θέλουμε 45 με 50 λεπτά για να κάνουμε την εξέτασή μας, για να κρατήσουμε την ποιότητα που απαιτείται, τότε σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και κάνουμε λιγότερα περιστατικά. Το δεύτερο είναι ότι στον ιδιωτικό τομέα είναι μόνο εξωτερική ασθένηση. Και εκεί τα επιλέγουν τα εύκολα περιστατικά που τα ολοκληρώνονται πιο γρήγορα και όχι τα βαριά περιστατικά. Εμείς έχουμε να κάνουμε περισσότερο με εσωτερικούς ασθένειες. Και πολλοί εξ αυτών είναι διασωληνωμένοι, είναι μια αναπνευστήρα που έρχονται για να κάνουν την μαγνητική τομογραφία ή την αξονική τομογραφία, είναι άτομα ηλικιωμένα που είναι σε φορεία όταν νοσηλεύονται μέσα, που αντιλαμβάνεστε ότι χρειάζεται πολύ περισσότερος χρόνος για να το κάνουμε. Και το τελευταίο είναι ότι εμείς δύο φορές την εβδομάδα όσον αφορά τον μαγνητικό τομογράφο κάνουμε
μαγνητικές τομογραφίες σε παιδιά που δεν γίνονται στον ιδιωτικό τομέα. Όταν λέμε παιδιά, σημαίνει γενική αναισθησία. Είναι μια αναισθησιολόγο, γίνεται γενική αναισθησία. Ναι, γιατί δεν πρέπει να κουνιέται το μωρό και είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει διαφορετικά. Κινήσουμε το μωρό, να του κάνουμε τη μαγνητική τομογραφία, να το περιμένουμε να ξυπνήσει για να βάλουμε το επόμενο. Πόσα παιδιά θα κάνουμε? Όταν μεταφέρουμε με θερμοκοιτίδες νεογνά από το μακάριο για να κάνουμε μαγνητική τομογραφία, είναι το ίδιο με έναν περιπατητικό ασθενή ο οποίος πηγαίνει στον ιδιωτικό τομέα για να κάνει τη μαγνητική τομογραφία? Είμαι σίγουρος ότι η έκθεση του Γενικού Ελεκτή δεν είναι για να μας στιγματίσει. Κάνει λόγο για κακοδιαχείριση όμως. Είναι για να μας βοηθήσει. Ωραία. Κάνει λόγο για κακοδιαχείριση. Το κακοδιαχείριση είναι βαριά λέξη, κυρία αγαπητού. Κακοδιαχείριση εμπερικλεί μέσα δόλων, εμπερικλεί σκοπιμότητα. Ναι, ναι. Πράγμα το οποίο στην πραγματικότητα δεν υπάρχει. Να μην ξεχνούμε ότι έχουμε λειτουργήσει ως οργανισμός από την 1η-1η του 19 και έχουμε υπό την ευθύνη μας τα δημόσια νοσηλευτήρια. Έχουμε όλους τους δημόσιους υπαλλήλους που αποσπάστηκαν ή μεταφέρθηκαν στον οργανισμό. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν ήμασταν ποτέ μαθημένοι ως δημόσιοι υπάλληλοι να εργαζόμαστε σε έναν ανταγωνιστικό περιβάλλον. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι χρειάζεται χρόνος να αλλάξουμε κουλτούρα, νοοτροπία, να λειτουργούμε όπως λειτουργά ο ιδιωτικός τομέας. Πάνω σε αυτό βεβαίως, ο Υπουργός Οικονομικών είπε ότι εντάξει, δεν δίνω λευκή επιταγή, δηλαδή έχετε μέχρι αυτό που έχετε και μετά κάντε ό,τι θα κάνετε. Τι θα πράξετε μετά και από αυτή την ανακοίνωση? Έχουμε καταθέσει έναν προϋπολογισμό για το 2024. Ο προϋπολογισμός αυτός φαίνεται ότι είναι λιμματικός, ναι με, και ζητούμε την στήριξη του κράτους για να συνεχίσουμε, για λόγους που όλοι γνωρίζουμε. Όμως, αν κάνουμε μία ανάλυση του προϋπολογισμού, θα δούμε ότι το έλλειμμα μας προκύπτει από τις κεφαλουχικές δαπάνες, δηλαδή από την αγορά ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και από τα αναπτυξιακά έργα. Έργα τα οποία πρέπει απαραίτητα να γίνουν στα δημόσια νοσηλευτήρια, ούτως ώστε να είναι σε θέση να ανταγωνιστούν και τον ιδιωτικό τομέα. Δεν υπάρχει οποιοδήποτε έλλειμμα όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες. Δηλαδή, αν κάποιος ξεχώριζε τα αναπτυξιακά έργα από τη μια και τα λειτουργικά έξοδα από την άλλη, θα βλέπαμε ότι ο οργανισμός δεν θα χρειάζονταν στήριξη. Ο οργανισμός θα μπορούσε να λειτουργήσει και να έχει ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, αν παρόλο ότι έχει κληρονομήσει έναν πολύ μεγάλο μισθολόγιο από τους δημόσιους υπαλλήλους. Γιατί όλοι οι δημόσιοι υπαλλήλοι που μεταφέρθηκαν με τις θέσεις τους, με τις προαγωγές τους, με τον μισθό τους, και σε έναν οργανισμό όταν το 75%, κυρία αγαπητού, είναι μισθολόγιο, αντιλαμβάνεστε ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά. Δύο ερωτήματα, όσο πιο σύντομα μπορείτε, σας παρακαλώ. Το ένα έχει να κάνει με μια περίπτωση που βγήκε προς τα έξω και έχει να κάνει με μια γιατρό η οποία εφημερεύει, δεν πάει και όμως πληρώνεται, και μάλιστα πληρώνεται με τα ποσά που πληρώνεται. Κακώς πληρώνεται και κακώς δεν πάει. Την βρήκατε? Την βρήκατε? Βεβαίως συμφωνούμε ότι το άτομο αυτό πρέπει να πάει στο πειθαρχικό. Και έχει κινηθεί η διαδικασία. Μπράβο, πείτε μου σας παρακαλώ τι κάνουμε γι' αυτό. Έχει κινηθεί η διαδικασία για πειθαρχική έρευνα. Όλοι όσοι εφημερεύουν πρέπει να ανταποκρίνονται στην κλίση από το Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών. Και μπορώ να σας πω με σιγουρότητα ότι η πλειονότητα των γιατρών ανταποκρίνεται. Η μεγάλη πλειοψηφία ανταποκρίνεται, εξού και τα αποτελέσματα που έχουμε. Αυτά τα σάπια που λέμε, ενώ αυτά που πάνε να χαλάσουν, θα πρέπει να τα βγάζεις, γιατί μετά κολλάνε και τα υπόλοιπα. Έτσι λέει ο νόμος της. Ναι, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας ότι τα άτομα τα οποία παραβιάζουν τις οποιασδήποτε αρχές και αξίες του οργανισμού εις βάρος των ίδιων των ασθενών, τα άτομα αυτά δεν έχουν θέση στον οργανισμό. Γιατί είσαι γιατρός, να παίρνεις όσα θέλεις, μακάρι να παίρνεις όσα δεν. Εμάς μας νοιάζει το λειτουργήμά σου να το ασκείς και να το κάνεις σωστά. Και από εκεί και πέρα, μέσα στα πλαίσια βεβαίως των οικονομικών που σου επιτρέπονται. Δεν θα ορίσει κανένας από εμάς το τι παίρνει ο καθένας και ο άλλος, αλλά να κάνει δουλειά του σωστά. Διαφορετικά να πάει σπίτι του. Σωστά. Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα. Ευχαριστώ, κύριε Χαριλάου μου. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Καλή συνέχεια. Καλή...